Συζητάμε μια, την πράξη νομοθετικού περιεχομένου περί προσωρινής αναστολής, με ημερομηνία λήξης φυσικά, του κυνηγητού της λαϊκής στέγης, που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια, περιουσιακών στοιχείων αντίστοιχα, μια απειλή που αφορά χιλιάδες οικογένειες στη χώρα μας, σε όλη την επικράτεια και στη Θεσσαλία φυσικά, για χρέη, για κόκκινα δάνεια προς τις τράπεζες και τα κουράκια των φανς, και που θα επανέλθει μετά την οριζόμενη στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου προθεσμία αναστολής, δηλαδή από τις 11 του Νοέμβρη. Και ακριβώς αυτό τον άθλιο αντιλαϊκό στόχο, που είναι αποτέλεσμα των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απομείωση των λεγόμενων κόκκινων δανείων ως ένα από τα πολλά βασικά προαπαιτούμενα της μεταμνημονιακής εποπτείας, που ψηφίσαν μαζί Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, και είναι ένα έργο και έγκλημα κατά του λαού όλων όσων κυβερνήσατε και κυβερνάτε, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Και αποτελεί φυσικά συνειδητή επιλογή σας, αφού κάθε κυβέρνηση σε συνέχεια από την προηγούμενη πρόσθεσε το δικό της λιθαράκι στο ξύλωμα της προστασίας της λαϊκής στέγης και περιουσίας, επιταχύνοντας παράλληλα το κυνηγητό και την άγρια επέλαση στη λαϊκή κατοικία. Και εδώ να θυμίσουμε ενδεικτικά το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που παρέδωσε τα κόκκινα δάνεια στα αρπακτικά των φανς, ή τον χαρακτηρισμό ως ιδιώνυμο των κινητοποιήσεων κατά των πληστηριασμών, για την προστασία δηλαδή των λαϊκών κατοικιών από πληστηριασμούς και το ξεσπίτωμα του κόσμου, ή αντίστοιχα στη συνέχεια τον πτωχευτικό κώδικα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που σφίγγει κι άλλο τη θηλιά των χρεών γύρω από τους μικρούς επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, που έχουν ήδη να αντιμετωπίσουν βουνό υποχρεώσεων απέναντι στις τράπεζες και το κράτος. Και βέβαια το αντιλαϊκό οπλοστάσιο εμπλουτίστηκε και με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, την καταστολή και πάει λέγοντας. Και όλα αυτά γιατί, για να υλοποιηθεί ένας σχεδιασμός που βυθίζει τα λαϊκά στρώματα στη φτώχεια και την εξαθλίωση, αφού τα κόκκινα δάνεια και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δεν είναι εκ Θεού, που λένε μερικοί, ή από πάνω ή δεν ξέρουμε, είναι συγκεκριμένα αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόσατε όλοι σας, όλα τα κόμματα που κυβερνήσαν, με τις τεράστιες μειώσεις μισθών και συντάξεων, αύξηση της φοροεπιδρομής, της εισφοροεπιδρομής, να θυμίσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου, που δημιουργούσαν συνθήκες ακριβώς αδυναμίας, ανταπόκριση σε δάνεια, εφορία και πάει λέγοντας. Και όλα αυτά με ένα στόχο και σχεδιασμό, την εξυπηρέτηση της συγκέντρωσης ακινήτων στο τραπεζικό κεφάλαιο, διευκόλυνση δηλαδή προς αυτή την κατεύθυνση, βγάζοντας στο σφαίρι τα σπίτια και την υπηρεσία και την περιουσία του λαού, επιταχύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο επενδύσεις σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα τον τουρισμό ή τις αναπλάσεις περιοχών και πάει λέγοντας. Τώρα έρχεστε και έρχεστε με αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και πουλάτε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, κοροϊδεύοντας χωρίς ντροπή, παίζοντας με τον πόνο και τα αδιέξοδα του λαού της Θεσσαλίας εν προκειμένου, και όχι μόνο, αλλά της Θεσσαλίας, όπως κάνατε έως τώρα και με τα μέτρα που ανακοινώσετε για τη δίθεν ανακούφιση των πλημμυροπαθών στη Θεσσαλία. Μέτρα ψίχουλα που δεν φτάνουν να καλύψουν τη στοιχειοδός της ανάγκης των πληγέντων και το αυτονόητο αίτημα για 100% αποζημιώσεις. Πόσο μάλλον να διασφαλίσετε αντιπλημμυρικά έργα και υποδομές για την προστασία του λαού από μια επόμενη καταστροφή, γιατί ο χειμώνας έρχεται. Και ακριβώς αυτό που έγινε στη Θεσσαλία το γνωρίζετε και εσείς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα γίνει εδώ και χρόνια. Και αυτή η κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη, αφήσατε τη Θεσσαλία να πνιγεί, ενώ θα μπορούσατε να είχατε πάρει ουσιαστικά μέτρα προστασίας της ζωής του λαού. Και μάλιστα ξέρατε με την παραμικρή λεπτομέρεια ποια μέτρα πρέπει να είναι αυτά, αλλά επιλέξατε να μην πάρετε μέτρα, επικαλούμενοι ποιο. Τι, το κόστος που έχουν αυτά, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, βρισκόμαστε 35-40 μέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της Θεσσαλίας. Η πλειοψηφία των πληγέντων,
δεν έχει δει ούτε ένα ευρώ για αποζημιώσεις. Παρά τις μεγαλόστεμες υποσχέσεις από τις κυβερνητικές κουστοδίες που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος. Χιλιάδες πλημμυροπαθείς προσπαθούν να ξαναστήσουν το σπιτικό τους ή τα μαγαζά τους με χρήματα από την τσέπη τους ή με δανεικά, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται νέα χρέη και υποχρεώσεις που αργά ή γρήγορα θα σκάσουν στα χέρια τους. Και μάλιστα η προκλητική εγκατάλειψη των πληγέντων συνοδεύεται και από μεγάλες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση ζημιών σε δρόμους, υποδομές, αγροτική οδοποιία, σχολεία, κέντρα υγείας και άλλα, ενώ πολλές περιοχές ακόμα βρίσκονται χωρίς κατάλληλο, πόσιμο δηλαδή, νερό. Και δεν πρόκειται βέβαια για ανευθυνότητα ή έλλειψη συντονισμού, όπως ακούμε όλο το τελευταίο διάστημα, ακούσαμε και προηγουμένως εδώ στην αίθουσα, όπως διατείνεται ο ΣΥΡΙΖΑ ή και το ΠΑΣΟΚ, που κατηγορούν την κυβέρνηση και την περιφερειακή διοίκηση, αλλά για συνέχεια της ίδιας ακριβώς επιλεκτικής ανικανότητας του κρατικού μηχανισμού που οδήγησε στις μεγάλες καταστροφές. Και τώρα αφήνει στη μοίρα τους τα ξεσπιτωμένα νοικοκυριά. Και βέβαια, οι χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι, για παράδειγμα, και οι μικροί επαγγελματίες που βρίσκονται σε απόγνωση, αφενός μεν από τις καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή της Θεσσαλίας, έχοντας όμως υποστεί εδώ και χρόνια μια ανελαίτη κρίση στην οικονομία, τα lockdown, την ακρίβεια, τις καταστροφές αυτές, αλλά και άλλες μικρότερης έκθεσης, και ίσως είναι το τελειωτικό χτύπημα, αφού σε πολλές περιπτώσεις οι καταστροφές είναι και ολοσχερείς. Έτσι λοιπόν τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση δεν επαρκούν στο ελάχιστο για να ορθοποδήσουν, ούτε καλύπτουν τις άμεσες ανάγκες των οικογενειών τους. Δείτε, δεν προβλέπεται κανένα επίδομα προκειμένου να εξασφαλιστεί η οικογενειακή επιβίωση. Τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, ώσπου να γίνει η αποκατάσταση των μαγαζών, των μικροεπιχειρήσεων, των αυτοαπασχολούμενων κτλ. Και βέβαια η πρόβλεψη της ενίσχυσης εφάπαξ των 4.000 ευρώ είναι σταγόνα στον ωκεανό. Όπως επίσης και η πρόβλεψη για αποζημίωση των ζημιών στο 70% είναι προκλητική και δεν επαρκεί και οδηγεί σε νέα ομοιρία στις τράπεζες στην ουσία. Και φυσικά προς αυτή την κατεύθυνση επιβάλλονται μια σειρά από μέτρα. Και σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση της καταβολής μιας μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης τουλάχιστον για 6 μήνες, πλήρη καταγραφή αφενός των ζημιών και εφάπαξ ενίσχυση, καταβολή αποζημιώσεων στο 100% των ζημιών, απαλλαγή φόρου εισοδήματος μέχρι το τέλος του 24, με καταργήσεις μια σειρά από τέλη επιτιδέματος, έμφυα, για παράδειγμα απαλλαγή από δημοτικά τέλη και άλλα πολλά, αναστολή κάθε είδους μέτρων αναγκαστικής ίσπρασης, κατασχέσεις, πληστηριασμοί μέχρι τέλος του 24. Αυτά είναι που ζητάνε. ΕΒΕ, αυτοαπασχολούμενοι, υπολογίζει στην περιοχή μας. Επιδότηση αντίστοιχα ενοικίου επαγγελματική θέση για όσο διάστημα δεν λειτουργεί η επιχείρηση αυτών των πληγέντων και απαλλαγή των λογαριασμών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης σε ενέργεια, νερό, τηλεπικοινωνίες για ένα εξάμηνο. Και δείτε τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα, παραμονές δηλαδή του δευτέρου γύρου των εκλογών, πέρασε κύριος Αυγεννάκης, πέρασε και ο Πρωθυπουργός, Παρασκευή και 13 μάλιστα. Λοιπόν, τι είπε ο κύριος Αυγεννάκης σε ό,τι αφορά το κομμάτι των αγροτών και κτηνοτρόφων? Αυτό μεταφέρω αυτούς, αυτό που απάντησαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στα όσα κατέθεσε ή είπε με τις δηλώσεις του ή τις τοποθετήσεις του κύριου Αυγεννάκης. Ότι δεν απαντάνε αυτά που είπε δηλαδή ο κύριος Αυγεννάκης, τα βασικά αιτήματα που είχαν τεθεί μία εβδομάδα πριν από τους εκατοντάδες αγρότες στην περιοχή της Λάρισας που συμμετείχανε στη μεγαλειώδη, πραγματικά μεγάλη κινητοποίηση με τα τρακτέρ έξω από την Λάρισα στον Πλατέκαπο. Και αυτό που δημιουργήθηκε, το λένε οι ίδιοι, είναι τι? Η αίσθηση ότι εξυπηρετούσε η έλευση του κυρίου Αυγεννάκη και όχι μόνο προεκλογικές σκοπιμότητες. Όπως εξάλλου αναδείχθηκε από τις δηλώσεις του. Όμως δείτε, ακόμα και σε μια τέτοια κατάσταση, δηλαδή μετά από αυτές τις τραγικές εξελίξεις που είχαμε πάνω στη Θεσσαλία, τις τεράστιες καταστροφές, δεν είναι ο ρόλος ενός υπουργού
και όχι μόνο, αλλά αγροτικής ανάπτυξης να τοποθετείτε και να τοποθετείτε κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά χρειάζεται συγκεκριμένες απαντήσεις, συγκεκριμένες δεσμεύσεις και να δίνει λύσεις στα αιτήματα που κατέθεσαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, που ηρίστο επαρόδο, παρόλο που πήγε για αυτούς, για να εξαγγείλει ή να κάποια πράγματα για τους αγρότες και κτηνοτρόφους, δεν υπήρχαν αγρότες και κτηνοτρόφοι, γιατί δεν τους κάλεσε. Και δεν κάλεσε ποιους? Τους αγρότες που παλεύουν, που αγωνίζονται, που μάχονται, και της Ενωτικής Ομοσπονδίας των Συλλόγων Νομού Λάρισας, αλλά και της Επιτροπής Πλημμυροπαθών Αγροτών, που συστάθηκε στη βάση βεβαίως των εξελίξεων, των τραγικών εξελίξεων που είχαμε στη Θεσσαλία. Έτσι λοιπόν δεν υπόθηκε και δεν υπήρξε καμία δέσμευση από την Υπουργό στα οξυμένα προβλήματα που καίνε τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής μας, παρά γενικόλογα πράγματα και παραπομπές για την όποια διευκρίνηση στο μέλλον. Την ίδια κατεύθυνση, μάλιστα εδώ είχαμε βέβαια σε άλλο επίπεδο, με την έλευση του Πρωθυπουργού την Παρασκευή, όπου εξαφάνισε ο Πρωθυπουργός τα μεγάλα προβλήματα, γιατί προεκλογικά πέρασε για στήριξη των Περιφερειάρχη, τον απερχόμενο. Όμως εξαφάνισε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πληγέντες από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Θεσσαλικό κάμπο, εξαιτίας της έλλειψης των αναγκαίων υποδομών, της ελλιπούς συντήρησης των υπαρχουσών και της συνυπαρξίας ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιπλημμυρικής προστασίας, με ευθύνη και της παρούσας αλλά και των άλλων προηγούμενων κυβερνήσεων, περιφερειακών αντίστοιχα αλλά και δημοτικών αρχών. Και έτσι την ίδια ώρα που οι πληγέντες συνεχίζουν και σήμερα ακόμα να βιώνουν την απουσία του κρατικού μηχανισμού, την εγκατάλειψη, την αναοργανωσία και την αδιαφορία και τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, αλλά και το άθλιο παιχνίδι μετατόπισης ευθυνών για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την κυβέρνηση, από την περιφέρεια Θεσσαλίας και από τους Δήμους, ο Πρωθυπουργός τι έκανε? Επιχείρησε να αντιστρέψει την πραγματικότητα. Τι είπε? Ότι η κυβέρνηση κινήθηκε με πιο γρήγορους ρυθμούς σε σχέση με τον Ιαννό. Φανταστείτε να κινούνταν με λίγο πιο αργούς από αυτούς που στυλίτευσε και αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, και μάλιστα είναι πρόκληση απέναντι στις αντοχές του λαού της περιοχής μας, ο Πρωθυπουργός με τις δηλώσεις που έκανε, όταν την ίδια ώρα, ένα μήνα και περισσότερο, 40 μέρες κοντά μετά τις πλημμύρες τις καταστροφικές στη Θεσσαλία, η πλειοψηφία, όπως είπα και πριν, των πληγέντων δεν έχει δει ούτε ένα ευρώ για αποζημιώσεις, παρά τις υποσχέσεις, τα πήγαινε έλα των υπουργών, κουστοδίες βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος, έρχονται και φεύγουν, ανακοινώνουν, φεύγουν, αλλά η κατάσταση παραμένει με την ίδια τραγικότητα για τους κατοίκους και για το μέλλον τους, με την ίδια τραγικότητα που είχαν και πριν. Και εδώ τώρα, δείτε συγκεκριμένα, χιλιάδες πλημμυροπαθείς στις εργατικές κατοικίες Γιάννουλης, στον Άγιο Θωμά, συνοικίες της Πλάρισας, τη Νέα Σμύρνη, στη Φαλάνη που επλήγησαν, στον Άγιο Γεώργιο, σε χωριά της περιοχής του νομού Λάρισας, είτε προς Βόλο πηγαίνοντας προς τα παρακάρλια δηλαδή χωριά, είτε προς τα νότια προς τα Φάρσαλα, χωριά των Τρικάλων, συνοικίες των Τρικάλων βιώνουν αυτή την κατάσταση. Προσπαθούν οι άνθρωποι να στήσουν το σπιτικό τους ή τα μαγαζά τους με χρήματα από την τσέπη τους, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται νέα χρέη και υποχρεώσεις, που όπως είπα αργά ή γρήγορα θα σκάσουν στα χέρια τους, θα κοκκινήσουν και θα τους κυνηγούν τα φαντς και οι τράπεζες ενδεχομένως. Αλλά δείτε, ακόμα και αυτά τα ψίχουλα των 534 ευρώ για τους εργαζόμενους δηλαδή που μπήκαν σε αναστολή, Δες Ντελμόντε, μεγάλη επιχείρηση, 1.800 εργαζόμενοι, 40 μέρες μετά αυτοί οι εργαζόμενοι δεν έχουν πάρει ούτε αυτά τα πινιχρά, τα ψίχουλα, τα 534 ευρώ. Και είναι και άλλες βιομηχανίες στη Λάρισα που οι εργαζόμενοι τους δεν έχουν λάβει. Αλλού περισσότερο, αλλού λιγότεροι. Τα στοιχεία μπορούν να βρεθούν εύκολα. Και βέβαια είναι προκλητική, και το τονίζουμε, εγκατάλειψη των πληγέντων που συνοδεύεται από τις μεγάλες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση ζημιών. Δρόμοι, υποδομές, αγροτική οδοποιία, σχολεία, κέντρα υγείας και άλλα, ενώ πολλές περιοχές βρίσκονται, όπως είπα, χωρίς νερό και κάποιες ακόμα, κάποια χωριά χωρίς
αποκατάσταση και της ηλεκτροδότησης. Και βέβαια απουσιάζει από τη συζήτηση η ουσιαστικό, από την συζήτηση ουσιαστικά, ποιο, η αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας, της Λάρισας, των πόλεων και όχι μόνο. Και εδώ υπάρχει και αρνητική στάση σε συγκεκριμένα, αιτήματα που έχουν καταθέσει οι μαζικοί φορείς της περιοχής και στα διευπουργικά όργανα που έχουν συσταθεί και στους περιφερειάρχες και στους δημάρχους και όπου απαιτούνται να τα καταθέτουν. Συνεπώς, εμείς ξεκαθαρίζουμε πως έως εδώ πάει η κοροϊδία. Του λένε οι κάτοικοι οι ίδιοι. Για ελάτε όλοι μια βόλτα. Καλά λέμε να έρθουν οι φορείς. Για να πάμε όλοι εκεί στη Θεσσαλία, να πάτε και στα χωριά, όσοι δεν έχετε πάει και δεν έχετε δει την εικόνα, να μιλήσετε με τον κόσμο. Κοροϊδία είναι η πρώτη λέξη που ακούς από τον κόσμο. Λοιπόν, συνεπώς, για τους πληγέντες και συνολικά για το λαό της Θεσσαλίας, κατά τη γνώμη μας δεν υπάρχει τίποτα λιγότερο από την λήψη άμεσον τώρα, χθες, λήψη μέτρων στήριξης και αποκατάστασης, καταβολή αποζημιώσεων στο 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις, πραγματική θωράκιση από φυσικές καταστροφές με την υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά το διατάφτα, να το πω, το πρώτο άρθρο, δηλαδή περί αναστολής πληστηριασμών, που προβλέπεται, λέει, στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που πραγματικά, ναι μεν σε μια τραγική κατάσταση έρχεται να μεταθέσει στην ουσία τους πληστηριασμούς και το ξεσπίτωμα του κόσμου και το χάσιμο των περιουσιών του, όμως δείτε, το Φεβρουάριο είχαμε καταθέσει ως κόμμα τροπολογία στη βάση αντιμετώπισης των επιπτώσεων από όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίσαν όλες οι κυβερνήσεις ή η μία διαδεχόμενη την άλλη προσέθετε ένα κομμάτι στο παζλ αυτών των πληστηριασμών και του αρπάγματος της κατοικίας των λαϊκών οικογενειών. Είχαμε καταθέσει μια τροπολογία που θα έβαζε τέρμα σε αυτή την... θα έθετε, τέλος πάντων, το ζήτημα της προστασίας πρώτης κατοικίας και των άλλων περιουσιακών στοιχείων των λαϊκών οικογενειών. Όμως δείτε, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ούτε καν το συζήτησε. ΚΙΚ δεν βγάλαν. Θυμάστε τότε που γινόταν η συζήτηση για την απόφαση του Αρείου Πάγου περί πληστηριασμών. Άρα λοιπόν, ιδού η Ρόδος εδώ και το πείδημα. Φέρτε μέτρα για όλο το λαό απέναντι σε αυτή την κατάσταση που βέβαια εσείς οι ίδιοι με τις πολιτικές σας δημιουργήσατε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λαμπρούλη, ευχαριστώ. Να σας ζητήσω κιόλας να ψηφίσετε. Α, ναι, πρέπει να τοποθετήσουμε για τις ψήφο. Ναι, παρόλα αυτά, όσα υπόθηκαν, θα ψηφίσουμε παρόν, κύριε Πρόεδρε.